AstraZeneca, έχουμε εμβόλια αρκετά που γίνονται στην Ελλάδα. Έχουμε τρία περιστατικά, ένα επιβεβαιωμένο και άλλα δύο υπό διερεύνηση και τα τρία στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν και τα τρία, αν πρέπει να ελεγχθούν παρτίδες συγκεκριμένες ή ό,τι άλλο. Φαντάζομαι οι ειδικοί θα κάνουν αυτό που πρέπει. Είπα και πριν ότι από την Παρασκευή για τους 40-44 ανοίγουν όλα τα εμβόλια. Και έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα φύγουν όλοι από το AstraZeneca για να πάνε στα άλλα και δεν ξέρω και αν πρέπει κανείς να τους ψέξει γι' αυτό, γιατί μοιάζει να είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα εμβόλια και να αρχίσουμε, επειδή πολλοί κόσμοι τα κάνει καθημερινά, να βάζουμε σε τάξη, γιατί ακούγονται διάφορα. Πάρε ένα φάρμακο πριν, πάρε ένα φάρμακο μετά. Τι πραγματικά λένε οι γιατροί ότι πρέπει να κάνουμε. Συζήτηση στις περισσότερες παρέες αποτελεί ο εμβολιασμός, καθώς 110.000 πολίτες καθημερινά σηκώνουν μανίκια στα 1.800 εμβολιαστικά κέντρα της χώρας. Έχω κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Ποιο εμβόλιο κάνατε? Έκανα τη Pfizer. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας με όλα τα εμβόλια για τους 40-44 ετών, ακόμη περισσότεροι από αυτούς που είχαν επιφύλαξη για το AstraZeneca σπέβδουν να κλείσουν ραντεβού. Έχετε κάνει το εμβόλιο? Όχι. Περιμένατε να ανοίξει, ναι. Σίγουρα είναι πιο καλά, αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απόφαση να το κάνω. Το Live News παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε, ότι επιβάλλονται και απαγορεύονται πριν και μετά τον εμβολιασμό. Παίρνω φαρμακευτική αγωγή. Μπορώ να κάνω το εμβόλιο? Μπορεί να χρειαστεί να κρατήσει την αγωγή του, εξατομικεύοντας την οδηγία πάντα ο θεράπων ιατρός που τον γνωρίζει από πριν. Δεν είναι το ίδιο ένας ασθενής ο οποίος έχει νοσήσει στο παρελθόν από οποιαδήποτε μορφή θρόμβωσης με έναν ο οποίος δεν έχει. Ταλαιπωρούμε με εποχικές αλλεργίες. Κινδυνεύω αν εμβολιαστώ? Όσοι δεν έχουν κάνει σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις μπορούν να προχωρήσουν πάλι με μια σχετική προφύλαξη. Μεγάλη συζήτηση γίνεται γύρω από την παρακεταμόλη και κατά πόσο τα συμπτώματα του πρώτου 24ωρου μπορούν να καταπολεμηθούν με κοινά παυσίπονα. Εάν κάποιος νιώσει ένα πονοκέφαλο ή μια άλλη ενόχληση η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από την παρακεταμόλη που είναι το ντεπών, άνετα μπορεί. Αντιθέτως, πριν από τη χορήγηση του εμβολίου, ο παθολόγος Αδαμίδης αποτρέπει την κατάποση τέτοιων σκευασμάτων. Όχι προληπτικά. Θα το πάρουμε αν έχουμε συμπτώματα και καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση να ρωτάμε τον γιατρό μας. Με την εστίαση πλέον ανοιχτή, δεν είναι λίγοι εκείνοι που γιορτάζουν τον εμβολιασμό τους με ένα ποτήρι κρασί. Είναι σωστό ή επικίνδυνο? Δεν πρέπει να περιλαμβάνει αλκοόλ, ας πούμε. Το συστήνω εγώ αυτό στους ασθενείς μου, ούτε πριν ούτε μετά τον εμβολιασμό, για 2-3 μέρες. Άφθονο νερό, ύπνος και σωστή διατροφή είναι τα κλειδιά για έναν ανώδυνο εμβολιασμό, χωρίς συμπτώματα. Θα πρέπει να μην είναι βαρύ το διαιτολόγιο του, δηλαδή να μην έχει πολλά λιπαρά, να περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά επίσης. Να περπατούν και όχι να ξαπλώνουν σε έναν καναπέ, συστήνουν οι ειδικοί στους εμβολιασμένους, καθώς η ήπια άσκηση βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος. Θα πρέπει να έχουν μια δραστηριότητα με το περπάτημά τους και την ήπια προγενέστερη συμπεριφορά, όχι έντονη γυμναστική, γιατί μπορεί να συνδυαστεί με μια ελαφρά κόπωση και να παρερμηνευτεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας και μετά τον εμβολιασμό τους, καθώς τα πρώτα αντισώματα αναπτύσσονται μετά την τρίτη εβδομάδα. Αυτά για να τα ξέρουμε, βάλτε τα σε μια σειρά. Δηλαδή, το λέω γιατί το έχουμε ακούσει. Όταν κάνετε το εμβόλιο, μην πάτε να το γιορτάσετε με ένα ποτό, κάντε μια-δύο μέρες υπομονή. Απλά πράγματα είναι, τα τηρεί κανείς, έχει και το μυαλό του, μην τυχόν κάτι παρατραβήξει, να πάρει ένα τηλέφωνο έναν γιατρό. Ο κορονοϊός, όπως ξέρετε, μας αφήνει πολλά. Αλλάζουν λίγο οι συνήθειές μας. Μία από τις συνήθειες που έχουμε χτίσει είναι η κυρία Παγώνη. Δηλαδή, όταν περνάει λίγος καιρός και δεν μιλάμε μαζί της, αισθανόμαστε μία έλλειψη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελόντα. Έχουμε και ευχάριστα νέα, όμως, να πούμε. Και αυτά που λέμε ευχάριστα. Ευχάριστα νέα. Ναι, ναι, για πείτε τα. Είναι, λοιπόν, ότι ξεκινήσαμε τα χειρουργεία, τα τακτικά στα νοσοκομεία, που είχαν μείνει πολύ πίσω και ήταν λίστες αναμονής, και επιπλέον
τα νοσοκομεία, τα τρία που ήταν νοσοκομεία COVID, δηλαδή το Θριάσιο, ο Ερυθρός και το Σιμανόβλιο, σιγά σιγά μπαίνουν στις εφημερίες και μπαίνουν στην εφημερία. Σαν αρχίζουν να λειτουργούν σαν νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν και ασθενείς non-COVID, γιατί κακά τα ψέματα αυτό τον καιρό τους είχαμε λίγο απομονώσει σε εισαγωγικά, γιατί και οι ίδιοι φοβόντουσαν να έρθουν στα νοσοκομεία, επειδή όπως καταλαβαίνετε στα νοσοκομεία υπήρχε ο ιός. Κυρία Πρόεδρε, τα χειρουργεία όμως θα προχωρήσουν γρήγορα τους επόμενους τρεις μήνες. Θέλω να σας ρωτήσω με το δικό σας τρόπο, αυτόν τον τόσο άμεσο που έχετε, να μας πείτε λίγο για τα εμβόλια και να τα ακούσουμε από εσάς. Υπάρχει τώρα με το AstraZeneca, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, διερευνώνται κάποιες άλλες. Μήπως είναι καλό, επειδή ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε κιόλας ότι από το καλοκαίρι και μετά δεν αγοράζει άλλα AstraZeneca. Είναι, λέει, καλό το εμβόλιο, αλλά δεν παίρνουμε άλλα. Μήπως θα ήταν καλό να σταματήσει η χορήγηση του AstraZeneca ή όχι? Λοιπόν, κύριε Βαγγελάτο, για να πούμε αυτό, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι επιστημονικά ότι σχετίζεται με τα περιστατικά. Ακόμα αποτελέσματα ότι σχετίζεται με τα περιστατικά στα χέρια μας δεν έχουμε. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα εμβόλιο όταν ξέρουμε ότι τα εμβόλια γενικά μπορεί σε ένα ελάχιστο ποσοστό, όπως είναι το 0,002%, να σχετίζονται με περιστατικά αυτά. Αλλά όταν ξέρουμε ότι η ίδια η νόσος, η νόσος COVID-19 σχετίζεται με θρομβώσεις πάνω από 20% έως 25%. Βάζοντας λοιπόν στη ζυγαριά αυτά, ούτε καν σκεπτόμαστε τι μπορεί να φέρει ένα εμβόλιο και αν σε αυτό το ελάχιστο ποσοστό κάνει κάποιες παρενέργειες. Κυρία Παγώνη, να πω το εξής. Έχετε δίκιο και αυτό που λέτε είναι απόλυτα λογικό. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Όμως, και μπορεί να το επαυξήσει κιόλας. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca 35 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν τους είδαμε να πεθαίνουν σαν τα ποντίκια. Και στην Ελλάδα είναι χιλιάδες πια αυτοί που έχουν κάνει το AstraZeneca. Απ' την άλλη μεριά όμως, λέει κάποιος, βρε παιδί μου, εγώ δεν έχω ακούσει να έχουν τόσες επιπλοκές. Όχι ότι είναι πολλές, είναι λίγες. Μπορεί να είναι 2, 3, 5 του Άστρα. Αλλά δεν έχω ακούσει τόσες για το Pfizer ή για το Moderna ή για το Johnson. Άρα, γιατί να έχουμε αυτό που έχει έστω και αυτές τις λίγες επιπλοκές? Με αυτό το σκεπτικό σας ρωτώ, γιατί το παίρνω ως ερώτημα από πολύ κόσμο, όπως είμαι σίγουρος και εσείς. Βεβαίως, δεν είναι άδικη σκέψη που κάνατε και που κάνει και πολλοί κόσμος. Και είναι λογική η σκέψη αυτή. Όμως, για να πούμε κάτι για ένα εμβόλιο ή για ένα φάρμακο, θα πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία, τα επιστημονικά, τα αποδεικτικά. Να σας πω κάτι, κύριε Βαγγελάτο, ένα απλό παράδειγμα. Ασπιρίνη παίρνουμε και παίρνουν και πάρα πολλοί κόσμος και του συστήνει ο γιατρός και δεν του συστήνει. Τις παρενέργειες ειδικά τις εμβολίες. Καλά, άμα διαβάσεις τη συνταγή, τα έχουμε πει τόσες φορές. Λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να την πάρετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, επειδή τώρα έχουμε εστιάσει στο θέμα των εμβολίων, δεν έχουμε. Βεβαίως, αν είχαμε τα αποδεικτικά στοιχεία, βεβαίως θα λέγαμε ότι γιατί να μην κάνουμε όλα τα υπόλοιπα και να αποκλείσουμε αυτό. Αλλά πώς θα αποκλείσεις ένα εμβόλιο όταν δεν έχεις επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία? Είναι σωστό. Είναι σωστό και πάρα πολύ λογικό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παγώνη, να είστε καλά. Κοντά μας και πάντα χαιρόμαστε να τη βλέπουμε και να μιλάμε και να την ακούμε με το δικό της, ξαναλέω, πολύ άμεσο τρόπο. Μην ξεχνάμε κάτι, θα το πω πολλωστή φορά. Αυτή τη βδομάδα, όπως και την προηγούμενη, 650.000 Έλληνες θα κάνουν το εμβόλιο και θα νιώσουν πια ότι ξεκινάει η διαδικασία απελευθέρωσής τους. Αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε ούτε στιγμή από το μυαλό μας. Και με το άνοιγμα της πλατφόρμας για όλα τα εμβόλια, νομίζω τα πράγματα μπορούν να πάρουν και πιο δυναμική πορεία.